συμμετοχή, να το πω έτσι, της κάθε μίας από εσάς, πολιτικά και κοινωνικά, μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Αρκεί να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Δεν αρκεί το μαζευτήκαμε, αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικό. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρώτο βήμα. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε επί της ουσίας είναι όλο αυτό να αποκτήσει σχήμα, να διεκδικήσουμε πράγματα μέσα από πιο οργανωμένες δομές, να συζητάμε όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη, να έχουμε μια εικόνα τι συμβαίνει στο Κυρκής. Το Κυρκής είναι μια κλειστή κοινωνία και μια πολύ δύσκολη κοινωνία. Περνάτε δύσκολα. Οι ανισότητες εδώ είναι ακόμα μεγαλύτερες. Στην περιφέρεια είναι ακόμα μεγαλύτερες. Και στο Κυρκής είναι ακόμα μεγαλύτερες, να το πω έτσι, δυστυχώς. Και εδώ πρέπει να ορθώσουμε ανάστημα. Πρέπει να ορθώσετε ανάστημα. Και πρέπει να το κάνετε εσείς, δεν το κάνει κανένας για εσάς. Αναγκάζεσαι ένα μέρος του μισθού σου, του εισοδήματός σου, γιατί έχεις αποφασίσει να δουλέψεις σαν γυναίκα, δεν θέλεις να κάτσεις σπίτι, να τη δώσεις σε έναν άνθρωπο που θα σου μεγαλώσει το παιδί. Πρέπει να πάρει την σκληρή απόφαση, πρέπει να δουλέψει ή πρέπει να κάνει οικογένεια. Ένα από τα δυο. Αυτό το δίλημα πρέπει να εκλείψει. Δεν είναι μόνο η ανδροκρατία, είναι το σύστημα. Είναι οι υποδομές. Είναι τόσα πράγματα που λείπουν. Η ανεργία είναι αυτή που πρέπει να συζητηθεί. Και αυτό και οι ευκαιρίες που δίνονται για εργασία στις γυναίκες. Πρέπει να μορφωθούμε κοινωνικά. Πρέπει να μας προστατεύουν οι νόμοι για να μπορούμε και εμείς να μην εξευτελίζουμε τον εαυτό μας. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η μόρφωση. Να αγαπάμε τον εαυτό μας, γιατί μόνο έτσι εξελισσόμαστε. Είμαστε πάρα πολύ ελεύθερες. Κανένας δεν μας καταπιέζει. Αρκεί να αναλάβουμε την ευθύνη των επιλογών μας. Οι γυναίκες θα πρέπει να γίνουν ανεξάρτητες και να μην βασίζονται σε κανέναν, να γνωρίζουν τη δύναμή τους και στο τι είναι άσχημο να κάνουν. Υπάρχει μια φαινομενική ελευθερία σήμερα στη γυναίκα, η οποία όμως όλες ξέρουμε ότι δεν είναι αληθινή. Η γνώση είναι δύναμη. Είναι δύναμη που οδηγεί στην αυτοεκτίμηση, στην αυτοαντίληψη, στην αυτογνωσία. Η Ελληνίδα ακόμα ντρέπεται για τη σεξουαλικότητά της, όπου σεξουαλικότητα δεν είναι η πράξη. Σεξουαλικότητα μπορεί να είναι η πνευματική διαδικασία, αλλά ακόμα και η συναισθηματική διαδικασία. Να έχουμε ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα στην χώρα που αφορά την κοινωνικότητα και να μην γίνεται κάτι προκλητήρα. Και το κομμάτι αυτό των γυναικών δεν δουλεύει και είναι μέσα στο σπίτι. Είναι μεγάλο και είναι μεγάλο το ποσοστό των γυναικών. Στον κόσμο της πατριαρχίας καμιά γυναίκα δεν είναι ελεύθερη. Οι γυναίκες πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη, πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας, να αποβάλουμε αυτό της τέλειας γυναίκας στο πρότυπο. Να συμμετέχουμε και μέσα από τη συμμετοχή και να βγει όλο αυτό που θέλουμε. Θέλετε να κάνετε τα όνειρά σας, ό,τι γουστάρετε και κάντε το σαν να είστε ένας σαν όλους τους άλλους.